αλλά θα πάμε να ξεκινήσουμε από την είδηση που προέκυψε τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, και δεν είναι άλλη από την μετακίνηση του Κυριάκου Μαζουλουξή στην βελγική Λίρς. Και τον έχουμε τον Κυριάκο, νομίζω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μιλήσουμε έτσι για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Είναι ξαφνικό όλο αυτό? Ή το προετοιμάζεις τα κρυφά? Ξαφνικό. Ναι. Πώς προέκυψε? Σε παρακολούθησαν? Έγινε κάποια δοκιμή? Πώς συνήθως αυτές οι περιπτώσεις είναι, είτε εφόσον μιλάμε και για νεαρούς ποδοσφαιριστές, είτε δοκιμές είτε παρακολούθηση κάποιων αγώνων? Ναι, εγώ χθες ενημερώθηκα το βράδυ. Έμαθα ότι με παρακολούθησαν σε κάποιους από τους αγώνες. Και λάβαμε την πρόταση. Η πρόταση, η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά ελκυστική, και αν δεν κάνω λάθος είναι για συνεργασία 2+2 ετών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και όπως είπατε, είναι ελκυστική, καθώς θα μου δοθεί ευκαιρία να συνδυάσω και τις σπουδές μου. Οι σπουδές σου στα ΤΕΦΑ, έτσι, από όσο γνωρίζουμε, έχεις... Ναι, έτσι έχω περάσει τα ΤΕΦΑ. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει ήδη κάποιες πρώτες πληροφορίες για την ομάδα, τι θα συναντήσεις εκεί, την πόλη, το περιβάλλον. Ξέρω αν πρόλαβες δηλαδή να ενημερωθείς. Για την ομάδα γνωρίζω ότι είναι από τις ιστορικές ομάδες της Βελγίου και ότι στόχος φέτος είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία, γιατί αγωνίζεται στη δεύτερη. Για την πόλη και αυτό, όχι, δεν έχω προλάβει να πάρω πληροφορίες ακόμα. Ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που έπεται. Σένα σε ενδιαφέρει κυρίως το αγωνιστικό περιβάλλον που θα συναντήσεις εκεί. Εντάξει, είναι μια ομάδα που αγωνιζόταν και αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Από πέρσι είναι στη δεύτερη κατηγορία και είναι η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία είχε πάει και ο Βέλιος ένα διάστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εκεί που είχε αγωνιστεί ο Βέλιος και η οποία πέρσι είναι που βάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Για σένα είναι ένα τεράστιο βήμα, νομίζω, Κυριάκο, και πολύ μεγάλη πρόκληση, έτσι είναι? Ναι, είναι πρόκληση, όπως το πάτε. Θέλω, εντάξει, εδώ είμαι σε μια ιστορική ομάδα. Το ίδιο θα προσπαθήσω, εκεί θα είναι πάλι μια ιστορική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εκεί όσο δυνατόν καλύτερος μπορώ και να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του εξωτερικού. Δεν σε αγχώνει καθόλου αυτή η μετάβαση? Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις εκτός συνόρων, αφήσεις την οικογένειά σου εδώ, τους φίλους σου, το περιβάλλον σου. Δεν ξέρω να σε αγχώνει καθόλου αυτό. Εντάξει, από τη στιγμή που έχω διαλέξει τον δρόμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αυτά δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο. Τα τελευταία 3 χρόνια είσαι στον Άρη, Κυριάκο, αλλά δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου, εσύ θα μας το πεις αυτό, το γεγονός ότι παρότι προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, στις 2 ειδικά θα πω εγώ, τελευταίες χρονιές που ο Άρης αγωνίστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχες ελάχιστες συμμετοχές. Πήρες δηλαδή ελάχιστες ευκαιρίες, παρότι πέρασαν και αρκετοί παίκτες από την ομάδα. Κοιτάξτε, και μόνο που ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα βρίσκεται στον Άρη είναι ιδιαίτερη τιμή, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος, όπως είπα. Εντάξει, προσπάθησα εγώ αυτά τα 3 χρόνια της παρουσίας μου να είμαι ο καλύτερος μπορώ. Ευκαιρίες πήρα, είναι η αλήθεια. Και εντάξει, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου τους έδωσαν. Ναι. Και τους προπονητές που είχα αυτά τα 3 χρόνια. Εντάξει, απλά το λέω από την άποψη ότι είναι λίγο παράδοξο να σε τσέκαρε μια βελγική ομάδα που έχει βλέψει ανώδους στη μεγάλη κατηγορία, να επενδύουν στο δικό σου το ταλέντο, και ο Άρης κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια επένδυσε ελάχιστα πάνω σε αυτή την άποψη, το λέω. Δηλαδή, ενδεχομένως να πιστεύεις ότι θα δικαιούσουν κάποιες παραπάνω συμμετοχές. Από τη μεριά μου δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα. Κανένα απολύτως. Φαντάζομαι ότι το βλέπεις και ως μια πρόκληση για να βελτιωθείς κιόλας παράλληλα αγωνιστικά, γιατί θα δουλέψεις σε ένα καινούργιο περιβάλλον, αμυγός νομίζω επαγγελματικό, και μια καλή ευκαιρία να δουλέψεις και στις αδυναμίες που έχεις. Ναι, σαφώς. Είμαι ακόμα 19 χρονών. Έχω μπροστά μου τόσα χρόνια καριέρας. Και κάθε χρόνος, κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για να βελτιώσεις αυτά που σου λείπουν. Ο Άρης, φαντάζομαι, έχει ενημερωθεί για την πρόταση και για την πρόθεσή σου να αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς αντέδρασες, μίλησες μήπως ενδεχομένως με τον coach ή με κάποιον άλλον? Ναι, είχα επικοινωνία, όλοι
μόλις επικοινώνησα δεν υπήρξε κάτι παράξενο. Mm-hmm. Ήταν αυτό που περίμενα. Μου έρχονται τα καλύτερα. Θα πας βέβαια και σε μια χώρα που έχει αναπτυχθεί μια πολύ έντονη ελληνική παροικία τα τελευταία χρόνια. Δόξα τω Θεώ, Έλληνες θα συναντήσεις εκεί πολλούς. Ναι, γνωρίζω ότι αρκετοί Έλληνες θα αγωνίζονται εκεί πέρα, κυρίως στην πρώτη εθνική. Mm-hmm. Πες μας και κάτι έτσι για τον Άρη. Βέβαια εσύ αποχωρείς από την ομάδα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ετοιμάζεις και τη βαλίτσα σου σιγά σιγά για να ενταχθείς στη Λύρη. Αφήνεις πίσω στον Άρη πλέον στη Football League. Κάνα μας ένα σχόλιο έτσι και για την ομάδα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τα τελευταία 3 χρόνια. Το σχόλιο μου για την ομάδα είναι ότι περιμένω ανάλογη πορεία με την περσινή και στη β' κατηγορία. Είναι στα κατάλληλα χέρια. Πιστεύω θα έχει όπως και φέτος επικυρώσει την άνοδο από νωρίς στην αγωνιστική περίοδο. Και πιστεύω και φέτος θα κάνει το επόμενο βήμα για να ανήκει εκεί που πρέπει, στην ΑΕΚ. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να υπογράψεις με το καλό, να ενταχθείς στην καινούργια σου ομάδα, μακάρι να εξασφαλίσεις και την άνοδο μαζί της και φυσικά και εσύ να αρχίσεις να παίρνεις και τις πρώτες σου συμμετοχές και όταν θα έρθει με το καλό το επόμενο καλοκαίρι να μοιραστείς τις πρώτες σου εμπειρίες από μια καινούργια ποδοσφαιρική πραγματικότητα για σένα και μακάρι το παράδειγμά σου να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά, γιατί κατά ψέματα θα αισθάνεσαι Κυριάκο και θα κλείσουμε αυτό και λίγο έτσι τυχερός, γιατί γενικότερα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βιώνει δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια. Ναι, σαφώς, ανεξάρτητα από το κομμάτι του ποδοσφαίρου, το να βρεθεί στο εξωτερικό είναι κάτι που σου δίνει καλύτερες προοπτικές για το μέλλον σου. Αυτό είναι σίγουρο. Καλή επιτυχία, Κυριάκο, και καλό ταξίδι. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.